Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όταν κλείναμε το ραντεβού σου έλεγα ότι έπρεπε να πας στη γυναική ομάδα, εσύ που έχεις το DNA, για να μάθει να κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Τη στιγμή είναι σε όποια ομάδα και μπορώ να πάω, φτάνει να είναι ο Άρης. Ναι, όντως. Ακόμα και είναι Λεμεσού δηλαδή. Όχι. Λεμεσού είναι η Λάρνακα ο Άρης. Τι είναι? Άρης Λεμεσού είναι, αλλά εκεί έπαιξα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Οπό, α, γι' αυτό τον απέριψες. Έπαιξα στο Αποέλ στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Εντάξει, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας σου και σίγουρα, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, αλλά και μετά τα έχεις συνδυάσει με τον Άρη, είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω, από πέρσι είσαι στη γυναικεία ομάδα ή κάνω λάθος? Ναι, έχω σχεδόν 2 χρόνια που είμαι στην ομάδα τη γυναικεία, με μια διακοπή 2-3 μηνών για δικούς μου λόγους. Mm-hmm. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Έχει τώρα 2-3 χρόνια που με τη βοήθεια του υπεύθυνου του προσφαιρικού τμήματος του κυρίου Πουτσά, mm-hmm, βάλαμε τις βάσεις για να γίνει κάτι καλύτερο από τα άλλα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτή νομίζω η επιτυχία χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ, αυτό το 1-0 κόντρα σε μια ομάδα που είναι και πολύ διαφημισμένη και πολύ δάπανη, είναι η αλήθεια, είναι η επιβράβευση κατά κάποιο τρόπο της προσπάθειας και του πλάνου που ακολουθείτε τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ναι, γιατί ξεκινήσαμε ένα πλάνο, όπως το λες, από το καλοκαίρι. Έγινε ένα πρόγραμμα σωστής διαχείρισης των ποδοσφαιριστριών. Είναι και ο κύριος Σπυριδονίδης και ο κύριος Παπαδίνας, και αυτοί 2-3 χρόνια συνέχεια στην ομάδα. Ξέρουν το υλικό, ξέρουν τι θέλει η ομάδα και ζητάνε από τον κύριο Βουτσά τις προσθήκες για να κάνει, ας πούμε, το επόμενο βήμα η ομάδα του Άρη. Έχει και ξένες παίκτρες η ομάδα, έτσι, δεν έχει μόνο... Έχουμε 3 Ιουγκοσλάβες, η μία είναι ο 3ος χρόνος τώρα και οι άλλες 2 ήρθανε φέτος. Αυτές φαντάζομαι προσθέτουν ποιότητα στην ομάδα. Φαίνεται η ποιότητα των ξένων ποδοσφαιριστών, αλλά και τα κορίτσια τα οποία πήραμε από τη Δράμα, ναι, και αυτά που είναι στην ομάδα, γίνεται ένα πολύ ωραίο σύνολο και γίνεται μια πολύ καλή οικογένεια, ωραία οικογένεια, χωρίς προβλήματα. Και αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα κάθε Κυριακή. Αυτό τώρα το 0-1 τι σημαίνει? Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή πρώτος, έτσι, δεν είναι μόνο στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν ξέρω καν, επειδή ξέρεις, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Πόσες αγωνιστικές έχει? Ναι, είμαστε στην 5η αγωνιστική, ισοβαθμοί με την Καρδίτσα. Την περασμένη Κυριακή, πριν 15 μέρες που υπήρχε το πρωτάθλημα, φέραμε ισοπαλία με την Καρδίτσα. Γι' αυτό είμαστε στην ίδια βαθμολογία. Εμείς όμως αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το αφήσαμε ήδη από χτες πίσω, ναι, και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίαρχος, έτσι, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, με αρκετά πολλές και καλές μεταγραφές, με συμμετοχή στο Champions League το γυναικείο. Είναι σίγουρα σημαντική η επιτυχία του Άρη. Σίγουρα ήταν η ομάδα η οποία κυριαρχούσε στις γυναίκες με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Κάποτε όμως πρέπει να σπάσει αυτό και να βγει και μια νέα ομάδα, και γιατί να μην είναι αυτή ο Άρης. Πώς και υπάρχει αυτή η αλλαγή? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε, κυριαρχούσε ο συμπολίτης. Φέτος τι άλλαξε και υπάρχει πλέον αυτή η διαφορετική παρουσία του Άρη, πολύ καλύτερη παρουσία του Άρη? Εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, κάναμε ένα προγραμματισμό από την αρχή της σεζόν. Έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία. Φέραμε ποδοσφαιρίστριες στην ομάδα και με τις ήδη υπάρχοντες έγινε ένα πολύ καλό σύνολο. Μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δουλεύει κάθε εβδομάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ, το οποίο θα το αντιμετωπίσει ο ίδιος. Εμάς μας ενδιαφέρει το γιατί, και ευτυχώς ο Άρης γιατί έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Αυτό μας νοιάζει. Γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά στον Άρη, γι' αυτό βελτιώθηκε η ομάδα του Άρη και θα συνεχίσει να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Φυσικά, κακά τα ψέματα, χωρίς την παρουσία, τη βοήθεια και τη συνεισφορά του κυρίου Βουτσά, νομίζω ότι δεν ξέρω καν αν θα υπήρχε αυτό το τμήμα. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη δουλειά του και είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις, δεν αφήνει πρόβλημα να δημιουργηθεί, ναι, δίνει τα πάντα και πιστεύω ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων. Και χωρίς κανένα όφελος οικονομικό, να το πούμε αυτό, γιατί ο άνθρωπος τι, μόνο βάζει, δεν είναι. Βάζει. Σίγουρα βάζει. Όχι μόνο, ας πούμε, στην γυναική ομάδα, και πιστεύω βοηθάει και παντού.
Ναι, στον Εραστέχνη Άρη γενικότερα έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να το σημειώνουμε για ανθρώπους που μάλιστα επιλέγουν να προβάλλουν τμήματα που δεν έχουν. Να βοηθήσουν τμήματα που δεν έχουν προβολή τόσο μεγάλη. Και δεν κάνει προβολή του εαυτού του. Βλέπεις, ας πούμε, είναι ήπιον τόνων. Απλώς κάνει καλές επιλογές και στους προπονητές και ακούει τους προπονητές τι ποδοσφαιρίστρια να πάρει. Και νομίζω ότι αυτό όλο το μείγμα φαίνεται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Και αν τον δούμε κιόλας, δεν τον γνωρίσουμε και τον άνθρωπο. Ναι. Αποφεύγει ούτε φωτογραφίες, ούτε μόστρα, ούτε τίποτα. Και μπράβο του. Και πρέπει να πήγεται. Να έρχεσαι στο γήπεδο κάθε Κυριακή, το βλέπετε. Πού παίζετε όμως, πείτε λίγο για τον κόσμο που θέλει να έρθει. Έχουμε έδρα την Τριανδρία και το Χαριλάου. Ναι. Όποτε τύχει, παίζουμε την Τριανδρία. Ας αρχίσει το πρόγραμμα Τετάρτη και νομίζω θα είμαστε στην Τριανδρία με τον Όφη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έτυχε χτες την Κυριακή, δεν είχαμε κόσμο του Άρη τόσο πολύ, γιατί έπαιζε και η πρώτη ομάδα του Άρη στο Χαριλάου. Ναι, σωστά. Και γι' αυτό είχαμε μερικούς φιλάθλους, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στην ομάδα. Γιώργος, παρακολουθήσει παιχνίδια και της ποδοσφαιρικής ομάδας της πρώτης, Βεβαίως, και νομίζω ότι φέτος έγινε μια σωστή προετοιμασία, ένας σωστός προγραμματισμός. Ήρθανε ποδοσφαιριστές που είναι για αυτή την κατηγορία. Νομίζω με την έλευση του κυρίου Μυροφορίδη, ο οποίος ξέρει την κατηγορία, έγιναν σωστές επιλογές μαζί με τον κύριο Σπανό και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Είσαι δηλαδή και εσύ αισιόδοξο ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο και ότι φέτος φαίνεται τουλάχιστον από το ξεκίνημα ότι έχει όλες τα φόντα πλέον να επιστρέψει στη φυσική της θέση. Έτσι είναι. Δεν είναι όπως πέρσι που με την ψυχή στο στόμα προσπαθούσαμε να πάρουμε τις νίκες ή να πάρουμε εκτός έδρας καμιά ισοπαλία. Ναι. Και χάναμε σε μερικά παιχνίδια. Βλέπετε τώρα και εκτός και εντός η ομάδα φαίνεται ότι είναι ο Άρης και βλέπετε ότι και ο κόσμος γύρισε και συμπαραστέκεται σε αυτή την ομάδα. Και νομίζω και εύχομαι ότι θα είναι τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική, γιατί η ομάδα ανήκει στην Άνσα Εθνική. Ναι, το ευχόμαστε πραγματικά όλοι, όπως ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω, αρχίζετε να μιλάτε σιγά σιγά στο τμήμα εκεί στο Γενικό Ποδόσφαιρο για τίτλο, για πρωτάθλημα ή βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Τώρα μιλάμε για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό βήμα-βήμα, να μην τρέχουμε γρήγορα, σταθερά τα βήματά μας για να είμαστε πάντα στην κορυφή. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση αυτονόητη. Πώς είναι να προπονείς γυναίκες, γιατί εσύ είσαι συνηθισμένος χρόνια να προπονείς άντρες. Ειλικρινά δεν είναι καμιά διαφορά. Όπως προπονούσα και τον Κατεριανάκη, ναι, και τον Δέλιο, ναι, προπονώ και τις θερματοφύλακες που υπάρχουν τώρα στην ομάδα. Απλώς είναι πιο λίγη ένταση από το αντρικό. Ναι. Κάνουμε 3-4 προπονήσεις τη βδομάδα. Mm-hmm. Είναι επαγγελματική ομάδα, επαγγελματικό πρόγραμμα, επαγγελματικές ασκήσεις όπως στις πρώτες ομάδες της Αλφα Εθνικής. Στην Εθνική έχει ο Άρης παίχτριες? Στην Εθνική έχει, ναι, έχει. Έχει νομίζω μία ή δύο. Νομίζω η σκόρερ η θεσινή. Η σκόρερ είναι η κόρη του κυρίου Σπυριδονίδη, ναι, του προπονητή. Ναι. Σωστά, πρέπει να είναι. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστηριών τώρα στα παιχνίδια να δουν και οι προπονητές της εθνικής ομάδος και λίγο τον Άρη. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που ο Φάνης Κατριανάκης, ένα από τα δικά σου παιδιά που προπονούσες χρόνια, είναι στην εθνική ομάδα και ο Αλέξης Δέλιος, ένα άλλο παιδί που προπονούσες, σιγά σιγά και αυτός μπαίνει στο κουρμπέτι που λέμε της εκπαίδευσης τερματοφυλάκων και είναι στη δεύτερη ομάδα? Ειλικρινά χαίρομαι, γιατί τα παιδιά που περάσαν από τα χέρια μου ακολουθήσαν τα χνάρια μου. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ από το Φάνη, γιατί όποτε βρίσκει την ευκαιρία θα έρθει στο γήπεδο και στις προπονήσεις που κάνω στα κορίτσια για να με δει, για να μιλήσουμε γενικά και να μου ζητήσει την βοήθειά μου. Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζει και πόσο τον βοήθησες και φυσικά... Είναι και πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Και πολύ ευαίσθητο παιδί. Ο Φάνης το ξέρουμε όλοι, πραγματικά. Ναι. Και είναι και ο εκπρόσωπος στην εθνική ομάδα του Άρη. Είναι και αντιπροσωπεύει και τον Άρη, έτσι, κατά ψέματα. Έτσι είναι. Γενικά πάντως, coach, εκτός από σένα, ο Άρης βγάζει τερματοφύλακες και ο Σοκράτης ο Διούδης, ο τελευταίος. Βεβαίως. Που ήταν στην ομάδα. Γενικότερα η ομάδα έχει βγάλει αρκετά παιδιά που διέπρεψαν στη συγκεκριμένη θέση. Από τον καιρό που ήρθα εγώ στον Άρη γενικά δεν είχαμε πρόβλημα στο θέση του τερματοφύλακα, και πιο μπροστά από μένα που ήταν ο Χριστίδης, και κάποιοι άλλοι που
εντάξει, μεγαλώσαμε τώρα, αλλά είχαμε, ας πούμε, τον Κουιντάρ, να μην το ξεχάσουμε, τον Παπαφλωράτο, βγάζαμε, ας πούμε, πολύ καλούς τερματοφύλακες. Γάτος, γάτος, ο Παπαφλωράτος. Έτσι δεν φωνάζαν τότε. Έτσι φωνάζαν. Ο μπαμπάς μου το φωνάζε, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν είχαμε πρόβλημα στο νούμερο ένα. Έτσι, έτσι. Και ο Κατσιαούνης, Καρκαμάνης, Παπαδόπουλος, Μποϊκόγλου, όλα αυτά τα παιδιά, γερά να είναι όπου και να βρίσκονται, νομίζω ότι πρόσφερα στην ομάδα. Τώρα ποια είναι η τερματοφύλακας, πώς λέγεται, η βασική? Έχουμε την Εύη και τη Χριστίνα, είναι πολύ καλά κορίτσια και οι δύο είναι εισάξιες. Και έχουμε και μια τρίτη τερματοφύλακα που έρχεται από τις μικρές για να προπονείται μαζί μας. Mm-hmm. Και αυτή λέγεται Χριστίνα. Υπάρχει συναγωνισμός και ανά πάσα στιγμή όποια και να παίξει, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Μάλιστα. Τώρα η βασική μας είναι η Εύη. Μάλιστα. Εύχομαι να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις που είναι μέχρι τώρα. Και ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει ότι το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη που θα γίνει την Κυριακή, πιθανότητα όπως μας λες θα είναι στο γήπεδο της Τριανδρίας. Μάλιστα. Και θα χαρούμε να το δούμε τον κόσμο να μας βοηθήσει. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, Γιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Να είστε καλά. Γεια σου.